Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1955, η είδηση της έκρηξης αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης αποτελεί την αφορμή για το πογκρόμ κατά της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Μια σειρά γεγονότων που έμειναν γνωστά ως Σεπτεμβριανά. Φέτος συμπληρώνονται 61 χρόνια από εκείνα τα αιματηρά επεισόδια κατά του ελληνισμού της πόλης. Τιμώντας τα θύματα της θλιβερής επετείου, η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών οργάνωσε σειρά εκδηλώσεων την περίοδο 6 με 10 Σεπτεμβρίου του 2016 με προβολές ταινιών και μαγνητοσκοπημένων μαρτυριών θυμάτων που έζησαν τα γεγονότα. Ύστερα από τόσα χρόνια είναι σαν να τα ζω ξανά και ξανά. Οι δύσκολες μου στιγμές ήταν με τον πατέρα μου όταν κατέβηκα από την πόλη και πήγαμε στο μαγαζί του, στο κατάστημά του. Εκεί συναντήσαμε ένα φρικτό θέμα. Κυροπήγια, καταστάσεις, ξύλα, οτιδήποτε υπήρχαν, ήταν όλα σπασμένα, λέει λατημένα. Ο πατέρας μου δεν έχασε την ψυχραιμία του. Έβαλε δύο ξύλα χιαστή στο κατάστημα, με πήρε από το χέρι, μη μιλάς, με χαμηλωμένο το κεφάλι. Κατεβήκαμε κάτω στο γαλατά, αμήλυτοι, θλιμμένοι, τρομοκρατημένοι. Παράλληλα, λειτουργήσε έκθεση, ανοιχτή προς το κοινό, με υλικό από τον ελληνικό, τουρκικό και κυπριακό τύπο της εποχής. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Τα Σεπτεμβριανά του 1955, ίσως και χάρη των δικών σας προσπαθειών, συνεχίζουν να είναι ένα γεγονός που απασχολεί την κοινή γνώμη, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ελληνική κοινωνία, όταν θέλει, δεν έχει επιλεκτική μνήμη. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στη σημερινή εκδήλωση, με το βίντεο που ετοίμασε η νεοσύστατη ομάδα Web TV της υπηρεσίας μας, ελπίζουμε να εκτιμηθεί ως μια μικρή συμβολή στον εμπλουτισμό των διαθέσιμων τεκμηρίων που αναφέρονται στα Σεπτεμβριανά. Το βίντεο αυτό προέκυψε μετά τον εντοπισμό 650 φωτογραφιών μέσα από το ανενεργό φωτογραφικό αρχείο της Γραμματείας, οι οποίες αποτυπώνουν την τραγωδία εκείνων των ημερών.